Στο προεδρικό κάνει ακόμα δηλώσει ο κ. Καϊλάς. Να τον ακούσουμε. Θα είναι διαρκείας για ένα σκοπό και μόνο. Δεν λειτουργούμε τιμωρητικά σε αυτόν τον τόπο. Έχει κάθε συμπολίτης μας δικαίωμα να εκφράσει την δυσαρέσκεια του εάν κάτι δεν συμφωνεί με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Ζήσαμε για να καταλάβετε την βοήθεια της αστυνομίας. Είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργήσουμε ούτε και ένα πρόβλημα σε κανένα συμπολίτη μας. Και το μόνο που εισπράξαμε ήταν αυτή η τιμωρητική απόφαση του Υπουργού, η οποία με στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί πήρε αυτή την απόφαση όμως ο Υπουργός Γεωργίας και απέσυρε? Ο Υπουργός μου είπε επιλέξει. Εάν πάτε στο Προεδρικό, τότε ξεχάσετε τη βοήθεια. Εμείς δεν λειτουργούμε υπό απειλές. Εμείς πάντα λειτουργούμε με το δίκαιο του αιτήματος. Και εδώ θα παραμείνουμε μέχρι να ανανεωθεί και η θέση και να αυξηθεί και το ποσό. Ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που μας φέρνουν το φαγητό στα τραπέζια μας, παρακαλώ. Θα τους τιμωρήσουμε αυτούς. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κλείσουμε όλες τις φρουταρίες, όλες τις υπεραγορές. Να μείνει 4 μέρες ο κόσμος χωρίς τρόφιμα, να δούμε ποιοι θα φταίξουν μετά. Εμείς ή κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν είναι καλά όλοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να έχουμε κάποια νεότερα από την κυβέρνηση και περιμένω από τον ίδιο τον πρόεδρο να βάλει τέλος σε αυτή την άδικη συμπεριφορά από κάποιους. Δεν είμαστε εδώ να ταλαιπωρήσουμε κανένα. Αναμένετε κάποιος σας έδωσε αν θα έρθει κοντά σας τώρα αυτή τη στιγμή? Εμείς δεν αναμένουμε. Εκείνα τα οποία είχαμε να πούμε, τα είπαμε στο ίδιο τον πρόεδρο, έδειξε κατανόηση και μάλιστα είπε ότι θέλει να αυξήσει και τις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων, παρακαλώ, αλλά με τέτοιες καταστάσεις, όχι αυξήσει, θα έχουμε μειώσει και κλεισίματα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να έρθουν. Δεν θα ζητήσουμε από κανένα τίποτα. Θα είμαστε εδώ μέχρι να έρθουν έξω να μας πω τι σκέφτονται να κάνουν. Άρα παραμένετε έξω και ο δρόμος κλειστός. Για μέρες θα χρειαστεί. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Καϊλά. Κάπου το χάσαμε. Πήγαν στο Προεδρικό την Παρασκευή. Χθες τους είχαμε εδώ φιλοξενούμενους για τα ζητήματα αυτά. Περίμεναν απαντήσεις στα ζητήματά τους. Σήμερα αποφάσισαν να πορευθούν προς το Προεδρικό. Ο Υπουργός σε μια άλλη ενέργεια αποσύρει την πρόταση. Να δούμε πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Το θέμα είναι τι δεσμευόμαστε, τι υποσχόμαστε και τι υλοποιούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι.